δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπιν ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουρώνιεται, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότις ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνο. Καταξίως ο Κύριε ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των διδαξών με, ο Θεός των πατέρων ημών, και νεκών και δε δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Το Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθόν περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή εγεννήτης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι μαρτώ. Κατεφύγων δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παράσι πήγη ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράστηνον το έλεος σου της γηνός που είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. For the peace from above, for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εις τα Θεία, στον Άγιον του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός έως του Κυρίου δεηθώμεν. For this holy temple, for those who enter with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιακώβου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
For the President of the United States, for those in civil authority, for the armed forces, for all the American nation, let us pray to the Lord. Υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως καινούριας ταύτης και πάσης πόλεως μονής και χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. For seasonable weather, for the abundance of the fruits of the earth, for peaceful times, let us pray to the Lord. Υπεπλέον των διπορούντων, αλπορούντων, όσουντων, καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. For deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Αντι λάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχωρείτη. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσμίσιμον Θεοτόκου και Άη Πάρθανου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθωμεθώ. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και Άη και εις τους αιώνας. Τον έχουν αλλάξατε το Κύριο πάση Πάσαγη προσκυνήσα το σάνσι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Again and again in peace let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Commemorating the most holy, pure, most blessed, and glorious Lady, the Theotokos, the Mother of God and of the Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. For thine is the dominion, thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Ο Θεός εκτηρήσε μας και ευλογήσε ημάς. Σώσον ημάς, Ιησού. Μέσα, Lord, God, save thy people and bless thy inheritance. Protect the whole body of the church. Sanctify those who love the beauty of thy temple, that thou wilt delight for them all. Forsake not us, O Son of Hope in thee, who has given us grace at this time with one accord to make our common supplications unto thee, and your promise unto Israel, and gather together in your name. We will grant them their petitions, fulfill, O Lord, the petitions of your servants, as may be most expedient for them. Granting us in this hour the knowledge of the truth, and them the life everlasting. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν,
σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτων θάνατων πατήσας, Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Συγχωρήτης. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίσιμον Θεοτόκου και αη Πάρθενο Μαρίας, με τα πάντων τραγίων μνημονεύσεντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθωμέθον. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτως αν οι εχθροί αυτού, φυγέτωσαν από προσώπου αυτού, οι μισούντες αυτού, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσαν. Ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ, σώσον ημάς Ιε Θεό, ο Αναστάς εκ νεκρών. Σώλον τάση, συνάναρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, τον εκ Παρθένου τεχθέντα η σωτηρία ημών, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι ευδόκη σας αρκεί, ανελθύν εν το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρες τους τεθνεώντας εν τη εν δόξω Αναστάσια αυτού. Ορθό δοξίας οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε και σεμνότητος, της οικουμένης οφωστήρ, αρχιερέων Θεοπνεύστον εν καλοπίσμα. Κύριε Σοφέ,
τες διδάκες σου πάντας εφώτισας πληράει του πνεύματος πρεσβεύε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Κόμψους των ασεβών του πνεύματος τη δύναμη και νύνος μάρτυς τευθύσε ετήτε πάση το μέγα έλεος. Μνηστήτη Κύριε ως αγαθόν των δούλων και όσα ενβίω ημαρτών συγχωρείς δις χαράν αμαρτητών ημισιώς δύναμε και της μεταστάση ζούμε την ανάπαση. Εν τη γεννήση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, μητήρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τες εσμικρουμένοι εκ παράτου τας ψυχάς. Η κέντα φοκατήλθες αθανάτε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμην και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός γίνεξι μυροφόρης θεξαμένος χαίρεται. Και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότις πεσούς υπαρέχων Ανάσταση. Let us pray to the Lord. For thou God art holy, and to thee we ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Agios O Theos. Holy God, rest among thy saints, and are glorified by the cherubim, praised by the seraphim, and the Christ's holy voice. Worship by all the hosts of heaven, thou hast brought all things out of nothingness into being, thou hast created man in thine own image and likeness, and hast adorned him with all thy favors, thou who hast given us to the supplicant wisdom and prudence, and did not neglect the sinner, but hast set forth the way of repentance unto salvation. Hast accounted us the humble and unworthy servant to offer the standards this time with our glory and joy to the living altar, and to bring to thee adoration and praise due thou as a master, accepting from the mouth of us sinners the thrice holy hymn. This is righteousness, and forgive us of all transgression, voluntary and involuntary, sanctify our souls and bodies. Pray that we will worship thee in all our soul and days of our life. Through the intercession of all the saints of the very beginning of time, our priesthood, for the right God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος.
δυναμής. Ημέρες εκείνες εγένε το πορευωμένον ημών των Αποστόλων εις προσευχήν παιδίς κοινά έχουσα πνεύμα πίθωνος απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολύν παρήχεια της Κυρίης αυτής μαντευωμένη αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και ημίν έκραζε λέγουσα ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί πολλάς ημέρας, διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψας το πνεύμα τι είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήρθεν αυτή τη ώρα, δόντες δε οι Κύριοι αυτής, ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι τον Παύλον και τον Σίλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας. Και προσαγαγώντες αυτούς τη στρατηγής είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράσσουσιν ημών την πόλην, οι Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι αούκ έστιν έξεστιν ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι ούσιν. Και συνεπέστη ο όχλος κατά αυτόν και στρατηγοί περιρρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζιν. Πολλάς δε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν παραγγείλαντες το δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρήν αυτούς. Ως παραγγελίαν τάφτη αυτήν γλυφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι, άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ανεόχθησαν τε παραχρήμα εθήρε πάσε, και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ, και ειδών ανεωγμένα στα στήρα της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν, έμελε αυτόν ανερήν, νομίζον εκφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξησε αυτό κακόν, άποντες γάρες μένεν θάδε.
Ετήσας δε φώτα εις επίδησε και έντροβος γενόμενος. Προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα και προαγωγών αυτούς έξω έφη. Κύριοι, τι με δίπη είναι να σωθώ. Ιδε είπον πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθήνε σύ και ο οίκος σου. Και λάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εντοικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ημέρα της νυχτός έλουσεν αυτόν από τον πληγόν και ευαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παρά χρήμα. Αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζα. Και η γαλιάσω το πανική πευπιστευκός το Θεό. Let us attend. You, O Lord, shall keep us and preserve us. Save me, O Lord, for the godly man has failed. Wisdom. The reading is from the Acts of the Apostles. Let us attend. In those days, as we apostles were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination and brought her owners much gain by soothsaying. She followed Paul and us, crying, "These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation." And this she did for many days. But Paul was annoyed and turned and said to the spirit, "I charge you in the name of Jesus Christ to come out of her." And it came out at that very hour. But when her owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. And when they had brought them to the magistrates, they said, "These men are Jews, and they are disturbing our city. They advocate customs which it is not lawful for us Romans to accept or practice." The crowd joined in attacking them, and the magistrates tore the garments off them and gave orders to beat them with rods. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, charging the jailer to keep them safely. Having received this charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's fetters were unfastened. When the jailer woke and saw that the prison doors were open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried in a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." And he called for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas and brought them out and said, "Men, what must I do to be saved?" And they said, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." And they spoke the word of the Lord to him and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds, and he was baptized at once with all his family. Then he brought them into his house and set food before them. And he rejoiced with all his household that he had believed in God. Peace be with you, the reader. Hallelujah.
Σοφία ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Το καιρό εκείνο, παράγον ο Ιησούς, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, Ραβί της ημαρτέν ούτως ή η γονής αυτού είναι τυφλός γεννηθή. Απεκρίθη Ιησούς, ούτε ούτως ημαρτέν ούτε η γονής αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με, έως ημέρα εστίν έρχεται νύξ ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο ο φως είμαι του κόσμου, ταύτα υπόν έπτυσε και χαμέ, και πίεσε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε το πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό, είπα εν ύψε εις την κολυβήθραν του Σιλοάμ ο ερμηνεύεστε απεσταλμένος. Απήλθεν ούν και εν ύψατο και ήρθε βλέπον ή ούν γείτονες και θεωρούντες αυτόν τον πρώτερον ότι τυφλός ειν, έλεγον, ουκ ούτως έστειν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως έστειν, άλλοι δε ότι ομοίως αυτό έστειν. Εκείνος έλεγον ότι εγώ είμαι. Έλεγον ούν αυτό πως ανεώκθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πυλών επίσε και επέκρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγες την κολυβήθραν του Σιλοάμ και νύψε και πελθόν δε και νύψάμενος ανέβλεψα. Είπεν ούν αυτό, πού έστειν εκείνος, λέγει ουκ είδα. Άκουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους τον ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον ότε των πυλών επίησεν ο Ιησούς και νέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ούν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτοίς, πυλών απενεπέθηκε μου επί τους οφθαλμούς και νυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ούν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ον άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον τηρεί. Άλλοι έλεγον πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, τι αυτά σημεία ποιήν. Και χρίσμα και σκίσμα ειν εν αυτής, λέγωσι το τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι ίνιξε σου τους οφθαλμούς. Οδε είπεν ο προφήτης εστίν, υπίστευσαν ούν Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός ειν και ανέβλεψον, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού, τον αναβλέψοντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς ουν άρτη βλέπει, απικρίθησαν οι αυτοίς οι γονείς αυτού των και είπων. Είδαμεν ότι ούτως έστειν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν. Ή της ίνιξεν αυτού τους οφθαλμούς ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτε είπον οι γονείς αυτοί ότι φοβούνται τους Ιουδαίους, έδιγαν συνθέθυντο Ιουδαίοι είναι, εάν την αυτόν ομολογήσει Χριστόν,
από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων ον ειν τυφλός και είπεν αυτό δώς δόξαν το Θεό εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός έστιν. Απεκρίθη ούν εκείνος και είπεν «Η αμαρτωλός έστιν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός τον άρτη βλέπω». Είπον δε αυτό πάλιν «Τι πεις εσύ, πώς ίνιξες σου τους οφθαλμούς». Απεκρίθη αυτής «Είπον ημίν ήδη και ουκ οικούσατε, την πάλιν θέλετε ακούιν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε». Υλοδόρησαν αυτόν και είπον «Σύ μαθητής εκείνου, ημείς δε Μωυσέως εσμέν μαθητέ». Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλεκεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν έστιν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής «Εν γάρ τούτο θαυμαστόν έστι, ότι εμείς ουκ είδατε πόθεν έστι, και νέωξε μου το οφθαλμούς». Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά έχει της θεοσεβής ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτο ακούει. Ή του αιώνος ουκ οικούσθη ότι νιξέ της οφθαλμούς τυφλού γεννημένου. Εν ή ούτως παρά Θεού απεκρίθησαν και είπαν αυτό «Εν αμαρτία σύ εγεννήθης όλος και διδάσκεις ημάς» και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και έβρον αυτόν, είπεν αυτό «Σύ πιστεύεις εις τον Θεόν του Θεού». Αποκρίθη εκείνος και είπε «Και τις έστι Κύριε είναι πιστεύσω εις αυτόν». Είπε δε αυτό ο Ιησούς «Και όρακας αυτόν και ουλαλών με, μετά σου εκείνος έστιν». Ο δε είπε «Και φύ, πιστεύω Κύριε». Και προσεκίνησεν αυτό. Reading is taken from the Gospel according to St. John. Let us attend. At that time, as Jesus passed by, he saw a blind man from birth. And his disciples asked him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?" Jesus answered, "Neither. It was not that this man sinned, nor his parents, but that the works of God might be manifest in him. We must work the works of him who sent me while it is still day, for when night comes, when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world." And as he said this, he spat on the ground and made clay of the spittle and anointed the man's eyes with the clay, saying to him, "Go now and wash in the pool of Siloam," which means sent. And so he went and washed, and he came back seeing. The neighbors and those who had seen him before as a beggar said, "Is not this the man who used to sit and beg?" And some said, "Yes, it is he," while others said, "No, but it looks just like him." And he said, "I am the man." And so they said to him, "Then how was it that your eyes are now opened?" And he answered, "The man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, 'Go to Siloam and wash.' And so I went and washed, and now I received my sight." And they said to him, "Where is he?" And the man said, "I do not know." And so they brought the man who had been blind to the Pharisees. And now it was a Sabbath day when Jesus made the clay and opened his eyes. The Pharisees again asked him how he had received his sight. And he said to them, "He put clay on my eyes, and I washed, and I see." And some of the Pharisees said, "This man is not from God, for he does not keep the Sabbath."
But others said, how can a man who is a sinner do such signs? And so there was a division among them. And so they again said to the blind man, what do you say about him since he has opened your eyes? And the man said, he is a prophet. The Jews did not believe that he had been blind and had received his sight until they called the parents of the man who had received his sight, and they asked him, is this your son who you say was born blind? How then does he now see? His parents answered, we know that this is our son, and yes, that he was born blind. But how he now sees, we do not know, nor do we know who opened his eyes. Ask him, he is of age, he will speak for himself. His parents said this because they feared the Jews, for the Jews had already agreed that if anyone should confess him to be Christ, he was to be put out of the synagogue. And so therefore his parents said, he is of age, ask him. So for the second time they called the man who had been blind and said to him, give God the praise. We know that this man is a sinner. But the man answered, whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see. And they said to him, what did he do to you? How did he open your eyes? And he answered them, I have told you already, and you would not listen. Why do you want to hear it again? Do you too want to become his disciples? And so the Pharisees reviled him, saying, you are his disciple, but we are disciples only of Moses. We know that God has spoken to Moses, but as for this man, we do not know where he comes from. And the man answered, why? This is a marvel. You do not know where he comes from, and yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, God listens to him. Never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing. And they answered him, you were born in utter sin, and you dared to teach us. And so they cast him out. Jesus, after a while, heard that they had cast this man out. And having found him, he said, do you believe in the Son of Man? And he answered, and who is he, sir, so that I may believe in him? And Jesus said to him, you have seen him, and it is he who speaks to you now. And the man said, Lord, I believe. And he worshipped him. That being ever protected by thy power, to thee we may ascribe glory to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Oh.
overwhelmed by the desires and pleasures of the flesh. He is worthy to approach or draw near to serve thee, O King of glory. For to serve thee is great and awesome, even to the heavenly powers, yet through thine ineffable and boundless love toward mankind, thou dost unchangeably and immutably become man and serve as our high priest and as Lord of us all. Has committed to us the celebration of the surgical and bloodless sacrifice. For thou art Lord, our Lord, our God, also all things in heaven and earth. Who art born on the throne of the cherubim, and our Lord of the seraphim, King of Israel, who alone art holy and blessed among thy saints. Wherefore, implore thee, who alone art good and ready to listen, look down upon me, that sinful and unprofitable servant, cleanse my heart from an evil soul. Holy Spirit, and rest with the rest of the priesthood to stand before this thy holy altar and consecrate thy holy and immaculate body and precious blood. For to thee I come, having bowed my head and beseech thee, turn not thy face away from me, neither reject from my children. Make me worthy of the sinful and worthy servant to offer this gift unto thee. For thou art the offer, and accept and distributed of Christ our God, unto whose great glory, together, eternal Father, and Lord, will like thee in spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Ήταν χέρω βίβλη σε πόσο λαγίζω, δες πόσο λαγίζω, πόσο λαγίζω, πόσο λαγίζω, ήταν χέρω βίβλη σε πόσο λαγίζω, πόσο λαγίζω, πόσο λαγίζω, πόσο λαγίζω, διεφρόντα ξελούια, αλληλούια, αλληλούια. Ο Θεός ελάς τιμήτε μόνο τον κλαίσομεν. Ο Θεός ελάς τιμήτε μόνο τον κλαίσομεν.
πάντων ημών. Και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχωρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και να μάρτητον πόρα του Κυρίου ετήσωμεθα. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Things that are good and profitable unto our souls, and for peace in the world, let us ask of the Lord. Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών, ειν ειρηνή και μετανοία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. That the end of our lives may be Christian, without pain, blameless, and peaceful, and for good account at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Της Παναγίας Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και αη Πάρθενου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δια των νυκτηρμών του Μονιανού Σου Ιωμέθου ευλογητός εσύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Peace be with you.
Let us love one another, that with one mind we may confess. Τας θύλας εν σοφία προσκομέν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιν του Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάναν την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και αναλθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι είναι χόμνο με το δόξης, κρινεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ουκτιάς τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξοζόμενον το Αγίσιν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοχώ ανάσταση νεκρών, και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried, and he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father, and he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets, in one holy, Catholic, and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στο μεν καλό, στο μεν με τα φόβο, πρόσκομεν την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελεόν ειρήνης, θυσίαν ενέσεων. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father, in the communion of the Holy Spirit, be with you all. Let us lift up our hearts. Give thanks unto the Lord.
τον επινίκιον ύμνον άδοντα, φούντα και κραγωτά και λέγοντα. And powers, O Master, who loves mankind and also crying, holy art thou and all holy, thine only begotten Son, thy Holy Spirit. Holy art thou and all holy, magnificent. Yet so love the world as to give thine only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. Having come and having fulfilled all dispensation, first and ninth, and the traitor, rather than suffer life of the world. Having taken bread in his holy and immaculate and blameless hands, and thanked and blessed and sanctified and broken, and gave those holy disciples and his apostles, saying, Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει τα σώμα του επερήμων κολόμενων εις άφεσιν αμάρτιον. Take eat, this is my body, which for you is broken unto remission of sins. Likewise the cup after the supper, saying, Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το επίρημον και πελών ευκοινόμενον εις άφεσιν αμάρτιον. Drink from it, ye all, this is my blood of the New Testament, which for you and for many is shed, unto remission of sins. Therefore, remembering this command of our Savior and all that he endured for us, the cross, the tomb, the resurrection of the third day, the ascension into heaven, the sitting at the right hand, the second and glorious coming again. Si prosferomen kata pando ke to thee this rational and bloodless worship, and we beseech thee and pray and supplicate thee, send down thy Holy Spirit upon us and upon these gifts here presented. Make this bread the precious body of thy Christ, and that which is in this cup the precious blood of thy Christ, changing them by the descent of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. So that they may be to those who receive them for the purification of the soul and for the remission of sins, for the fellowship of the Holy Spirit, for the fulfillment of the kingdom of heaven, and for the boldness to approach thee, neither unto judgment nor unto condemnation. Again we offer unto thee this reasonable worship for those who have fallen asleep in the faith, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and every righteous spirit made perfect in faith. Και αι Παρθένου Μαρίας. Ο άγγελος ευώαντι και χαριτωμένη, Παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ως ο Θείος Ανέστη τριήμερος ετάφου.
ποιημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ο γαρδίνας εν τάφο, Ιησούς ανέθιε, και αγί και εις τους αιώνας, τον αιώνων αμήν. Φεδρότερο, και τους πιστούς πάντας καταβάσας, Θεόν χαρί. Μίστη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιακώβου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρηνήσων εν ημών Ιαμεγεμερεύοντα και ορθοτομώντα τον λόγο της εις αληθείας και ον έκαστος κατά διάν ιερέχει και πάντων και πασών. Υπεν ο σωτήρι παρ την οδόν τυφλών γεννηθέντα εκ κοιλίας μήτρος αυτού και πύλων πίσας εκ κλίσματος ο πλάθης τους οφθαλμούς δε τούτου χρήσας εφώτισε. And grant us that with one mouth and one heart we may glorify and praise thine all honorable and majestic name of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. In the mercies of our great God and Savior Jesus Christ, shall be with you all. Having commemorated all the saints, again and again in peace, let us pray to the Lord. For these precious gifts which have been offered and sanctified, let us pray to the Lord. That our merciful God, who hath received them on his holy and celestial and invisible altar unto a scent of spiritual fragrance, may send down upon us divine grace, the gift of the Holy Spirit, let us pray. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθώ. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτε με την παρησία σε κατεκρήτως τόλμαν επικαλείστε σε τον επρόνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των υπηρεσίων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν σε φιλέτης ημών, και εμείς σε έγκυση μας φιλεσμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρίο. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομε. Χωρητή και εκτιμή και φιλανθρωπία του Μονίου Ιησού Ιωμέθου ευλογητώσει,
Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αγί. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Μιλήσατε και δημιουργήσατε ο μνός του δημιουργήσαμενος ανδρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και υπενδεπεδόμενος των αφιλών της Αγιάς μου. Πλήρωμα ποντηρίου πίστεως πνεύματος Αγίου. Ευλογημένη η ζέστα να γίνουν τους Κύριοι πάντοτε νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ζέστης πίστης πλήρης πνεύματος Αγίου. Της εκδίσου μυστηρίου για μυστικό και μυστικό και μυστικό. Αλλός ο Λουίστης, ομολογός, η μη στη Δήμα Κύριε, είναι η Βασιλεία Σου. Ο Θεός ελάστημη των Παναθών κλαισόμεν. Ο Θεός ελάστημη των Παναθών κλαισόμεν. Ο Θεός ελάστημη των Παναθών κλαισόμεν. Αδερφοί μόνοι σου καθαρίτε με τον Μαρτωλό. Ιδού προσέρχομαι Χριστό το θανάτο μεταδίδωτε με τον Μαθαίο τον αξίγιο μεράχο τον τύπο και Παναγιον. Σώμα εις άβης αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αμήν. Αμήν και του Υιού. Αμήν και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τούτο ύψη και λέγουμε υπέρ μου καθήκη. I believe, O Lord, and I confess that Thou art verily the Christ, the Son of the living God, who didst come into the world to save sinners, of whom I am the first. Also, I believe that this is Thy sacred body and this Thy precious blood. Therefore, I pray to Thee, have mercy on me and pardon my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, both known and unknown, and make me worthy to partake of Thy sacred mysteries unto the remission of sins and unto life eternal. Amen. Behold, I approach for Holy Communion. O Creator, burn me not as I partake. For Thou art fire which burns the unworthy. Wherefore do Thou cleanse me from every stain. Receive me today, O Son of God, as a partaker of Thy mystical feast. For I will not speak of the mystery to Thine enemies. I will not kiss Thee as did Judas. But as the thief I will confess Thee. Lord, remember me when Thou comest in Thy kingdom. Holy Lord.
Et de fauvethe pistes que agapis prosercete. Tremble, O mortal, beholding the divine blood, for it is as a lighted coal burning the unworthy. It is God's body, and deifieth and nourisheth me. It deifieth my soul, and wondrously nourisheth my mind. Thou hast smitten me with yearning, O Christ, and with the divine love thou hast changed me. But do thou burn away with spiritual fire my sins, and make me worthy to be filled with the joy of thee, that rejoicing in thy goodness I may magnify thy two presences. Into the magnificence of thy saints, how shall I, the unworthy, enter? For should I also dare to enter the festal chamber, my robe betrays me, for it is not a festal garment, and I shall be bound and cast out by the angels. Cleanse my soul, O Lord, from pollution, and by thy compassion save me. O merciful Master, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy gifts be unto me for judgment through my unworthiness, but rather for the purification and sanctification of my soul and body, and as an earnest of the life and kingdom to come. For it is good for me to cleave unto God, and to place in the Lord hope of my salvation. Receive me today, O Son of God, as a partaker of thy mystical feast. For I will not speak of the mystery to thine enemies. I will not kiss thee as did Judas, but as the thief I will confess thee. Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. Sudipnu sutu mysticu, simeron ietheu, kinon omen paralave, umigartis echthri sutu mysterion ipo, ου φίλοι μας ειδόσο καθάπερο Ιούδας, αλλός ολιστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου, μνήστητή μου Δέσποτα εν τη βασιλεία Σου, μνήστητή μου Άγιε εν τη βασιλεία Σου. Servant of God, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ευλόγη το η Κύριε, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα στα σανταπολώσεις αυτού. Φιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα δόξου σου. Τον λυτρούμενον εξωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και η τιμή. Εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε αετός την αιώνη σου. Servant of God, Ιεράσιμος is communion for the mission of his sins, of a life everlasting. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us rise, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, life-giving and awesome mysteries of Christ,
Worthily let us give thanks unto the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Having asked the Lord that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Ότι ο Αγίος μας ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθόμεν. Ο ευλογώντες, ευλογώντες, Κύριε, και αγιάζοντες, επιπιθώτας όσων το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους κομπώνες πρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον, τη τυράμι και μη εγκαταλείπηση μας ελπίσαντος επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε της Εκκλησίας σου, τη ρεύση της άρχουσιν ημών το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντρωμα τέλειον, άνθρωσε κατεβαίνουν εξ σου πετρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θανάτων πατήσας και της Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαίωματά σου, τον Αγίον ο χορός ευρεπηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου ευρωχαγός. Την οδόν δια της μετανοίας το πολλός προβατών εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Σαν παραδείσο μπορεί τον Αγίον Κύριε και η δίκαιη εκλάσσου συνοσφωσίρε και τιμημένους δούλους σου ανάπαυσον παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The true brilliance of the Godhead singleness let us praise reverently chanting. Holy are you, the beginningless Father, co-beginningless Son, and Holy Spirit. Shine upon us who in faith worship you, and deliver us all from the eternal fire. Θεόν σαρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν,
Εις γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρία. Δια σου ευρημέν παράδεισον Θεότο και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Glory to you, O God. Μετά τον Αγίον των δικαίων των τελειωμένων, τα ψυχά των δούλων σου, σώτερ να πάψον, φυλά των αυτά, στη μακαρία του είναι η παρασύ φιλάνθρωπε. Βαψί σου, Κύριε, οκουπάντε οι Άγιοι σου, αναπαύονται, αναπαύσον, Κύριε, και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. You are God who descended into Hades and ended the suffering of all who were in prison. O Savior, also rest the souls of these your servants. Πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα, ελέησον το μετά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ να πάψει ως τας ψυχάς των και κειμένων δούλων του Θεού, Αλεξάνδρου Πινελόπης Ανδριάνας, και είπε η συγκοριθήνη αυτής πανπημέλε ακούσιονται και ακούσιον. That the Lord God will place their souls where the righteous rest and will grant to them the mercies of God, the kingdom of heaven and the forgiveness of their sins, let us ask of Christ, the immortal King and God. Grant this, O Lord. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσταρχος ο των θάνατων κατοπατήσας το δε διάβολον καταργήσας και ζουήν του κόσμου στο δερισόμενος αυτός Κύριε άπαυσον και τας ψυχάς των κεκειμένων δούλων του Θεού Αλεξάνδρου Πινελόπης και Ανδριάνας εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο να ψήξει ως ένθα η πέδρα πάσο δίλη λυπή ξεραστεραγμός. Πάνω αμάρτη πάτο πάρ' αυτόν πράκθεν εν λόγω η έργο η διανιέως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχωρήσον. Ότι ού και έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ού και αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη σου στην αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Let us pray to the Lord. For you are the resurrection, the life and the repose of your servants Αλεξάνδρος, Πενέλοπη and Ανδριάνας, who have fallen asleep. O Christ our God, and to you we ascribe glory together with the beginning, Father, and your holy, good, and life-giving Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Αιωνία συμνήμαξο μακάριστη και αμνήστη αδελφοί ημών. Αιωνία συμνήμαξο μακάριστη και αμνήστη αδελφοί ημών. Everlasting be your memory, who are worthy of blessedness and eternal memory. Αιωνία ημνήμ.
του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι Άγιος ευλογία Κύριο και έλεος εύθρεφε μας τι αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σε, ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ολυνθρός Θεός ημών, τες πρεσβείας της Παναχράντου και πραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Παρανίου δυνάμινου σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βεπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων εικών και μικρών δασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χριστόμου, των Αγίων Οδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνιης, των Αγίων Κυρίλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας Πελαγίας και των Ενχείο Τριών Παρθένων Μαρτύρων και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Χριστός Ανέστη. Christ is risen. Χριστός Ανέστη. Δόξα τι αυτού τριημέρου εγέρση. Ως κινούμενα αυτού την τριημέρον έγερση. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ειν ζωήν χαρισαμενος. Χριστός Ανέστη ο Κύριος. Κύριε Τριάστη φυλάξε πάντες ημάς. Καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά.
βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες οι κρίτες. Christ is risen. Truly is risen. We fast approach the end of our 40-day period after the resurrection of our Lord. In fact, this coming Thursday will be the Feast of Ascension, meaning our Lord's ascension into heaven, and meaning that the singing of our resurrection hymn of Christos Anesti also comes to an end on Wednesday evening. And we then finish up 10 days after that with the Feast of Pentecost. So our journey through Lent, our journey through Holy Week, and our resurrection period is a long one by some sorts, but also one that goes by very, very quickly. Keep in mind that the bulk of our parishioners and young people and children are out today at the outdoor liturgy out in, I believe it's Elmhurst, where they have their outdoor liturgy going on at this time, followed by the barbecue and outdoor picnic. And there will not be a coffee fellowship hour here at church today. So please don't make your way down into Plato Hall. Also, our services will take place on Thursday for the Feast of Analypsis, the Feast of the Ascension. And as usual, our Orthros is at 8:30, followed by our Divine Liturgy at 9:30. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In our Gospel reading this morning, Jesus and his disciples are confronted with the issue of blindness. And they are confronted with a man who was born blind. We learned from the Gospel reading that this man never saw the face of his mother or father, since his blindness was from birth. When the disciples saw the blind man, they had a question to ask Jesus, a question perhaps that we sometimes ask because we do not fully know or understand our faith as we should. And yet it was a very simple question, a very poignant question. And that question is, whose fault is it? Whose fault was it that this man was born blind? Now we need to understand that it was the common belief of the day to associate sin with sickness, with illness. In other words, if a person committed a sin, they believed some illness or accident, and they also believed and maintained that it was punishment that was doled out by God. And as a punishment of God, that would happen to a person. And even today, no matter many times what our church may say, some of our people adhere to the very same mistaken concept or tradition of a punishing God. How many times do we hear an individual say, God will punish you for that?
So likewise, the disciples in that day asked Jesus, Lord, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? But Jesus said in this reading, he said, neither. Neither this man nor his parents sinned. But Jesus raised it to a different level. And then he then went on to say he was born blind so that God's works might be revealed in him. Now, what does that mean? How can an affliction, particularly one as debilitating as blindness, display the work of God? Well, possibly we need to take a few moments and look at the story. We need, first of all, to understand and see Christ healing this man who was blind from birth. And that's important that we understand that. It is not God's will that this man or any man or woman, whomever they may be blind. It's not in God's fashion or tradition or intent that a baby be born with a disease. And just as those circumstances, blindness comes from many sources. Could be the result of trauma or disease. In a man born blind, maybe damage to a gene was responsible. We don't know. However, we do know this. If you are blind, physically blind, you are not that way because God willed it or is punishing you. For our Lord promised that very thing to us, that our judgment comes at the time of our judgment in the second coming. If you have cancer or some other adverse condition, it is not because God willed it. If you are going through a devastating time financially, it is not because God willed it. God's will is always for wholeness. It is for health. God's will is for your needs to be met. And that is why Christ healed this man, because healing is God's will. And I think we also need to notice how Christ heals this man. What did he do? He did a simple act. According to our reading, it says that he spit on the ground and he made mud out of the saliva. And he put it then on the man's eyes. And then he tells the man to go to wash in the pool of Siloam. Now, the blind man could have responded to Jesus' actions in several ways. He could have said, this is stupid. This is dumb. How in the world could putting mud on my eyes heal me? I'm not going to move one inch. And that's how many of us might have responded, particularly if we had let our blindness defeat us, to make us bitter, or to cause us to give up on God. What we see here, my dear brothers and sisters, is that the man placed faith in an individual. He placed faith in our Lord Jesus. And there's where the miracle occurs. In St. John's account of the gospel reading this morning, he indicates to us that the man immediately went to the pool, washed his eyes, and came home seeing as a result of responding in faith, and his faith was rewarded. The meaning of this gospel reading for us is this. If you have some tragedy in your life or in the life of someone you love, believe that God's will is for healing and look for that healing. Work for that healing. Never give up hope. Just as Jesus healed the man blind from birth, God's will is for all God's children to be well, to be strong.
The Bible speaks to us repeatedly about blindness. But perhaps the most tragic blindness is blindness of the heart. It's interesting. This should have been the most joyful day in this man's life. And here was this man who had been born blind. And then this man, Jesus, comes by and does something quite remarkable. He heals him. He gives him his sight back. He took some dirt and some of his own saliva and he made mud. And then he put the mud on this man's eyes and told him to wash in the pool of Siloam. And so the man did as he was told, and he came home able to see. But what did the synagogue say? What did the Pharisees say? What did the rabbis say? They immediately questioned the man to the point of bringing in his parents, and his parents being terrified of the authorities. Let their son, who was an adult, speak for himself. The neighbors did not see it that way. Some of them refused to believe that this was the same man they had even known. And why? Because they were afraid. Or they were so dead fast in their own faith, it didn't fit into their theology. They had never known a blind man who was healed, and they refused to accept it, even though they saw it in front of their eyes. And as a result, what did the leaders of the synagogue do? They threatened to throw him out of the synagogue if he did not recant his testimony that Jesus had healed him. And sadly, it turned out that his neighbors and the leaders in his synagogue were blinder than this man had ever been. They were blind in a far worse way. They were blind into realizing who Christ was. They were blind to what God was doing in their midst. And they let their own petty interests and experiences blind them to a richer understanding of the blessings God had in store for them. And they were simply locked up in a certain way of thinking about life and about God, that they didn't see the bigger picture. Finally, my dear brothers and sisters, you and I need to expand our thinking. And we need to understand our faith better. We need to look at our lives and seek God's perspective on the things that happen to us, rather than trying to find someone to blame when something bad occurs in our life. We need to affirm that God's will is always for the best good. Don't tell your children that God will punish you if you do something wrong. That's not orthodox theology. God wants us to be well. God wants us to see that our needs are provided. In times of suffering, remind yourself, first of all, of the truth that God wants us to be well. Secondly, we need to remind ourselves that all things work to the good of those who love God. So look for the ways that God can use your present adversity for the good. Perhaps this experience will make you stronger. And maybe this experience will make you more compassionate towards the struggles of others. And just maybe this experience will allow us to get closer to God. And finally, this morning, as we leave, let us pray that God will help us see the bigger picture. Pray that you will sense God's will for your life. It may be that up to this point,
you too have been blind. But our gospel reading tells us, pray that God will help you see God's hand, God's plan, and your place in it. God speaks about a blind man today, but he doesn't talk only about what the blind man was not able to see. He talks blindness of everything. Blindness of what we choose to hear and blindness of what we hold in our heart. That is the blindness that our Lord is talking about. Amen. No. Κλείνον, Κύριε, το ουσού και εισάκουσόν μου ότι πτώχος και παίνεις ημί εγώ. Αλληλούια. Φύλαξον την ψυχή ότι όσοι μη σώσον των δούλων σου, ο Θεός μου, ευλογία Κύριε και έλεος. Ευλογίζοντα έπεισε. Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεως. Αλληλούια. Εν ημέρα θλίψεως που εκέκραξα προσε ότι σήκουσας μου. Αλληλούια. Ότι μέγας εσύ τι και ποιόν θαυμάσια σύ ο Θεός μου, ο μόνος μέγας. Οδηγήσον με, Κύριε, τη οδό σου και πω.